1952-53. Ποιος ήταν στην κυρία Σταθόρο, ποιος έσωσε την εταιρεία τα 1952-53. Ήταν η φυσικός μηχανία στον Επάρτα στην Νέα Υόρκη. Ναι, βεβαίως. Τότε δεν ήταν, ήταν σύλλογος. Ποιος έσωσε την εταιρεία το 2003. Ήταν πάλι τα γεγονότα, τα γεγονότα. Τότε γιατί ήμασταν καλοί και τώρα είμαστε νοσήμεροι. Τα γεγονότα γνωρίζουμε. Λοιπόν, αυτό, αντί λοιπόν να μιλάμε επίθετα, επιθετικά, να μιλάμε ουσία, δεν δέχονται την κουβέντα. Και θέλω στο τραπέζι αυτό, μια άνθρωπο που θα είμαι εγώ εδώ, να μιλάμε για την ουσία. Πάντα μιλάμε για την ουσία. Να μην υποκαταστήσουμε ούτε για την ουσία, πάντα μιλάμε ούτε την αστυνομία. Η καλή δουλειά. Το πάμε από την αρχή αυτό. Δεν είμαστε ικανοί ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε την κυρία στην οποία πρέπει να κρίνουμε. Το είπαμε, να ξεχωρίσουμε. Θέλω να σου πω το εξής. Γιατί αυτή πρέπει να είναι μέσα στη φυλακή. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Γιατί αυτή κατασχολεί τον κόσμο. Από ό,τι γνωρίζω. Από ό,τι γνωρίζω. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν καθοδηγητές και διευθυντές. Υπάρχουν. Θα σου πω γιατί. Υπάρχουν και τους κάνουν πολύ καλά. Δεν ξέρω εγώ κανένα. Ας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε μια τελειώσω και να συμφωνήσω. Πριν από δύο μήνες. Ο ένας από αυτούς που κατηγορούμασταν προηγουμένως χτύπησε λίγο τις καμπάνες στο χωριό σας στην Ερισσό και μάζεψε τον κόσμο και τους είπε ότι σε ένα μήνα το Ερισσό δεν θα έχει νερό. Πριν από τρεις μήνες. Δεν θα έχει νερό. Ο μήνας πέρασε. Πέρασε και δεύτερος, πέρασε και τρίτος, νερό είχε ίσως. Αλλά τότε είχε πέσει η ένταση της αντιπαράθεσης και πρέπει να φουντώσουμε το θέμα. Πρέπει να εξαρτηθούμε με σέματα. Με ένα ίδιο. Καλά δεν υποκάλεται αυτό. Είπα στην Ερισσό ότι πήρα από τις μήνες ότι δεν θα έχει νερό μετά από ένα μήνα Ερισσό και ξαναφούντωσε η ιστορία. Και ξαναρχίσαν τα κυνηγά τους εργαζομένου και ξαναρχίσαν τα κυνηγά τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό... Αυτή δεν είναι δική αυτό η μηχά. Συμφωνήσει και εσείς οι δύο. Εμείς συμφωνούμε. Εμείς συμφωνούμε. Γιατί αν συμφωνήσει εσείς οι δύο, δεν ταυτιζόμαστε με αυτούς τους αλλιώς. Θα βρεθεί μια λύση. Δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί δυστυχώς την Ερισσό αυτή τη στιγμή ο Μιχάλη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Γιατί το πάνω χέρι δυστυχώς το έχουν πάρει τρομοκρατικές οργανώσεις. Εγκληματική οργάνωση το έχει πάρει. Λοιπόν, δυστυχώς, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο δυστυχώς. Κανένας Μιχάλης. Η συνετή Ερισσιώτης που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, το 90-95% δυστυχώς φοβούνται ήδη τη ζωή τους. Μέσα στην Ερισσό τη φοβούνται τη ζωή τους. Πάνε στο παλιό Χριστό, προσπαθούμε να δώσουμε μία λύση. Να πω. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε καθοδηγητής ούτε τίποτα. Υπάρχει μία αγανάκτηση ενός κόσμου ο οποίος νιώθει ότι έχει αδικηθεί, τον έχουν καταπατήσει όλα τα δικαιώματα. Σήμερα κρατάν ομοίρους, και αυτό είναι το θέμα, ομοίρους ανθρώπους μέσα στη φυλακή. Και αν αυτοί δεν προσπαθήσουμε να πούμε, να κάνουμε οποιαδήποτε θυσία, και σαν δήμος, επίσημα, για την αποφυλάκησή τους, η αγωνία έχει πέσει ένα σύννεφο στο σχολείο. Και ο καθένας εκεί πέρα πάνω, ο καθένας, και δεν είναι καθοδηγητές, ο καθένας λέει μια κουβέντα, πάμε και πάμε! Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όπως είπες πολύ καλά, εγώ δεν μπορώ να περάσω την άποψή μου με τίποτα. Γιατί η δική μου άποψη δεν περνάει ούτε πάνω, πλέον, ούτε κάτω. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι υπέρ της μεταλλευτικής δραστηριότητας πριν των σκουριών και κάποιων άλλων πραγμάτων, έτσι, τα οποία συζητιώνται, ναι. Έτσι μπορεί να τα συζητήσουμε. Η αγανάκτηση έφτασε όμως κάτω στον κόσμο, να λέει δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή θεωρεί όλα τα κακά ότι προέρχονται από αυτή τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Και να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το πράγμα, εγώ δεν μπορώ να τελειώσω. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω τα λεπτά. Λοιπόν, από εκεί και μετά όμως, άμα θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα, είναι να δούμε πώς θα βγάλουμε από αυτή την αγωνία των ανθρώπων, των οικογένειών τους, των φίλων τους. Γιατί μη φανταστείτε δηλαδή ότι οι φίλοι αυτών των ανθρώπων, αν τους πεις και κάνε αυτό σήμερα που είναι τα παιδιά του φυλακή, αν θα τρέχουν τις καρτάλες, όπως λες. Άμα θα κάνει κάτι άλλο. Στην αγωνία του πάνω, πρέπει να βοηθήσουμε και εσύ όσο μπορείς, και εγώ δεν έχω καμία λέξη να βοηθήσει, να βρεθεί ένας τρόπος να βγάλουμε τους ανθρώπους από τη φυλακή. Αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο. Βάλε μια απόφαση που μας πούσε που λέει, πάμε ομόφωνα. Δεν νομίζω ότι είναι κανένας τόσο μικρόψυχος που να πει ξανά τα παιδιά στη φυλακή. Του προφυλάξει, γιατί αν είναι έτσι, θα δικαστούν. Θα δικαστούν και θα καταδικαστούν. Σήμερα όμως, η προφυλάκηση δεν είναι προκαταβολή ποινής.
προσέξουν αυτά τα πράγματα. Είναι ένα μέτρο για να μην φύγουν αυτοί και πάνε ξέρω στην Αυστραλία. Ούτε στην Αυστραλία αυτά τα παιδιά έχουν σκοπό να πάνε, ούτε και μπορούν να πάνε. Λοιπόν, κάνετε ας πούμε, εγώ δεν ξέρω αν είναι φταίνε ή φταίνε. Αυτά τα αποδεικνύονται στα δικαστήρια. Αυτά είναι αρμόδια να αποφασίσουν ποιο είναι ένοχο και ποιο δεν είναι ένοχο. Θα κάνουμε λοιπόν αυτή την κοινή, πιστεύω θα εκτιμηθεί από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Θέλω να απαντήσετε στου καθηγητέ που θέλω να πούμε. Με δύο λόγια για να κάνουμε ένα. Νομίζω ότι διαφημιστικό διάστημα. Νομίζω ότι επειδή ο Μιχάλης καταρχήν λέει δεν υπάρχουν καθηγητέ. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Όταν εγώ προσπαθώ με ψέματα να κινητοποιήσω τον κόσμο. Όταν εγώ δημόσιο πηγαίνω στι τηλεοράσει και λέω ότι δεν με ενοχλεί. Δεν με κουράζει. Αν υπάρχουν ακόμα και ανθρώπινα θύματα, αν και ακόμα χαθούν παιδιά μας, προκειμένου να μην γίνει επένδυση. Όταν εγώ πάω στις τηλεοράσεις στη Θεσσαλία και λέω, θα το έπαιξε στη Θάκη, στα Κλική, πάω στη Θεσσαλία και λέω, πώς ακόμα είναι ζωντανός ο Πάκτας. Δεν είναι καθοδηγητές αυτοί, Μιχάλη, τι είναι. Υπερβολές. Είναι ηθική αυτό. Δεν υπερβολές. Δεν λέω. Εγώ δεν μιλάω. Αυτούς εκφράζω. Βεβαίως. Αυτούς δεν κατονομάζω ειδικούς αυτούς. Στον εισαγγελέα του Λιπάλου, παντού. Στη δικαιοσύνη. Αυτούς κατονομάζω. Και αυτοί πιστεύω είναι η κύρια αιτία που όλο αυτόν τον καιρό φτάσαμε που φτάσαμε. Γιατί ήταν οι ίδιοι που την περίοδο του 2004 και 2005 είχαν πάει στη Στρατονίκη, είχαν μετακομίσει από την Ερυσσό, είχαν εγκαταστεί στη Στρατονίκη και επί δύο χρόνια αυτό που ζούμε τώρα στην Ερυσσό το ζούμε στη Στρατονίκη. Ότι εκεί θα κατέβει το χωριό, θα φεύγουν, θα μετακομίζει ο κόσμος, όπου μετά από δύο χρόνια κατάλαβε ο κόσμος, έλεγαν αρλούμπες και ψέματα και τους εξαπόφτυλε σε μία νύχτα. Όμως αυτοί υπάρχουν. Δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε την αιτία. Εάν Μιχάλη δεν συμφωνήσουμε ότι αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν από προσωπογής με την έννοια την καλλιότητα, δηλαδή πρέπει να σταματήσουν να ασκούν αυτή την καθοδήγηση την αρνητική, ότι αυτοί πρέπει να καταλάβουν για πολιτικούς, δεν πρέπει για τους προσωπικούς τους ή τους πολιτικούς τους ή τους οικονομικούς λόγους, δεν ενδιαφέρει ποιοι λόγοι είναι, δεν πρέπει να δηλητηριάζουν τον ανθρώπινο, τον απλό άνθρωπο. Γιατί κύριε Σαφόρεπτο να λαμβάνει. Τους ειδικούς αυτούς είχε καταγγείλει. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει αποφαθεί η δικαιοσύνη. Όχι, εγώ έχω δύο. Γιατί αν υπάρχουν ηθικοί αυτοργοί, δεν ξέρω κύριε Λαϊκό. Για μένα είναι καθαρό. Γιατί δεν τα αποφασίζει. Αν υπάρχουν ηθικοί και τον κύριο που μίλησαν προηγουμένως, τους έχω στείλει για ηθικούς αυτοργούς στη δικαιοσύνη. Εγώ, σαν δήμαρχος, σαν τους πάρει τους αδήμαρχους. Γιατί πιστεύω αυτή είναι η αιτία του κακού. Γιατί κύριε Σταθό, είπε και προηγουμένως, είσαστε παιδί 15 χρονών. Και σου βάζουν να βάλεις τις μπλούζες. Και σου λένε ότι μάλλον θα πεθάνει από καρκίνο το παιδί σου. Και σου λένε ότι θα χαθεί το νερό. Τι θα κάνεις. Και εγώ θα σου ρωτήσω αντίθετα. Όχι, δεν έκανε να είναι. Σου λέει κάποιος από την εταιρεία. Αυτός είναι η αιτία που θα χάσεις εσύ τη δουλειά σου. Θα μείνεις άνεργος. Θα πάθεις αυτό. Δεν βλέπουμε τότε και δεν θα Μιχάλη, το τι κάνει η εταιρεία που είναι πέρα στην εταιρεία. Σε μένα, με εμένα μιλάς εδώ. Εμείς τι λέμε. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε το εξής. Εμείς λέμε ότι πρέπει να συνυπάρξουν όλες οι δραστηριότητες τους. Όπως άλλωστε συνυπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Σταμάτα τις σπουδές. Και είπα Μιχάλη, αυτό να το δούμε στην πατώ σταματήσουμε όταν πρέπει και αν χρειαστεί. Γιατί χωρίς να χρειαστεί. Δες το φέρε. Φέρε την επιστημονική κοινότητα να μας πει ξεκάθαρα. Θα χαθούμε τα νερά. Δεν θα χαθούν. Σου μας έχει απαντήσει. Ποιος μου απαντήσει. Η πολιτεία. Κάτι άλλο. Εγώ δεν πιστεύω με κανένα. Θες την κάτι άλλο. Δεν πιστεύω με κανένα. Τι σου λέω λίγο δεν πιστεύω με κανένα. Άρα τι κάνω λοιπόν. Δημιουργώ δικαιάσμος. Δεν δημιουργώ δική μου δομή ελέγχου και παρακολούθησης. Μαζί όλοι αργά. Αν διαπιστώσεις το κακό, θα είναι πλέον αργά. Μιχαήλ, θα έχεις δίκιο. Εάν είχαμε μία σταγόνα και τη χάναμε. Εδώ έχουμε 14 εκατομμύρια κυβικά, χρειαζόμαστε μισό, θα έχουμε το χρόνο να δούμε τέλος πάντων τα 14, συνεχίζουν να πέφτουν στη θάλασσα ή όχι. Δεν είναι σαν δεν έχεις δίκιο Μιχαήλ. Δεν έχεις δίκιο εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Αν είμαστε από πάνω. Με το ελέγχουμε κάθε μέρα. Αν δεν το χάνετε, καλή σας πρόθεσης και το ξέρεις είμαι καλή σας πρόθεσης να πιστέψω, να δω, να δω τις ελέγχες να λέτε και τα λοιπά. Αλλά έστω πλέον, γιατί έχετε μόνο αρρώσει πίσω από την άποψη αυτή. Έχετε μόνο αρρώσει. Εγώ
Είμαστε εδώ, είχες την άποψή σου, είχα την άποψή μου, όχι η κοινωνία επέλεξε, να καθίσουμε κάτω, να το δούμε και να ελέγξουμε μαζί και η πολιτεία και οι φορείς και εμείς. Και τα πανεπιστήμια, ξέρεις τι μου είπε ο Μιχάλη, ένα πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ να σου στείλω εκπρόσωπο στην εκεί σου με δήμαρχε, γιατί θα με σκοτώσουν οι φοιτητές. Η Ανταρσία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να κάνω ένα τελευταίο. Εγώ δεν θέλω τέτοια Ελλάδα που να φοβάται.